Πόρε γάμο, το πέθανε ο Μάθιου Πέρι. Ναι, ρε, έχω στεναχωρηθεί πολύ. Ποιον λέτε, αυτόν που έπαιζε στο Beverly Hills? Αυτό είναι ο Λουκ Πέρι. Α, το λέτε αυτό το μαύρο που βάζουν στα φαγητά? Αυτό είναι το Πι Πέρι. Α, κατάλαβα, το λέτε για αυτόν που έπαιζε σε εκείνη τη σειρά του Star, τα κολυτάρια. Ναι, αυτόν λέμε. Που λες, ρε γάμο. Α, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ναι, το καταλάβαμε όταν τα είπες κολυτάρια. Γιατί πώς τα λένε? Αλλιώς. Φιλαράκια. Ναι. Ξεκολλάτε και πείτε μου πώς τα λένε. Α. Τέλος πάντων, ο Chandler ήταν με διαφορά αγαπημένος. Και ξέρετε γιατί δεν τα έχω δει? Όχι, και εγώ είμαστε να μάθουμε. Γιατί τα έχουν δει όλοι. Παρά είναι mainstream για μένα. Όπως δεν έχω δει και τον Πόλεμο των Άστρων. Και τα ίδια τα άστρα. Τα κοιτάνε όλοι το βράδυ. Α, τι ωραία η πουλιά, ρε. Ούστρε πρόβατα. Δεν έχεις δει ποτέ τα άστρα? Έχω διαβάσει γι' αυτά. Και να σου πω κάτι, το βιβλίο ήταν πολύ καλύτερο. Οκ, okay, μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε να μιλάμε για εκείνο τον ηθοποιό από εκείνη τη σειρά που μας άρεσε? Τι σας άρεσε από αυτό το πράγμα? Εγώ δεν γέλασα ποτέ με αυτή τη σειρά. Μία φορά προσπάθησα να το δω και έκανα ημετό. Είχα γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν μ' άρεσε και το επεισόδιο. Ωραία. Ο Chandler που λέει. Και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω τι κόλλημα έχετε φάει όλοι. Οκ, okay, πέθανε ένας τύπος. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα? 166.324. Α, ξέρετε. Άρα γιατί κάθεστε και πενθείτε έναν άσχετο που δεν γνωρίσατε ποτέ σας? Θα σου πω. Γιατί με αυτή τη σειρά μεγαλώσαμε. Περάσαμε μαζί σχολεία, πανεπιστήμια, χωρισμούς, απογοητεύσεις, απορρίψεις, χιλόπιτες και άλλες απορρίψεις. Γενικά δεν έχω περάσει πολύ καλά στη ζωή μου. Αλλά τα φιλαράκια ήταν πάντα εκεί. Παρηγοριά. Ήξερε το κάθε επεισόδιο, τα αστεία, πώς τελειώνει, αλλά ήθελε και πάλι να το βλέπει. Είχε ωραία χρώματα και αυτές οι πολυθρόνες φαινόντουσαν πάρα πολύ αναπαυτικές. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό προσδιορίζεσαι με το να το παίζεις εναλλακτικός, κοινικός και αδιάφορος και βγάζεις φλίκτενες με το γεγονός ότι η σειρά είναι mainstream, αλλά να σου πω κάτι, είναι mainstream για κάποιο λόγο. Έβγαλε 10 σεζόν, την είδαν δισεκατομμύρια άνθρωποι και είναι ίσως το πιο επιδραστικό sitcom όλων των εποχών. Μα στην Αμερική υπήρχε και το Seinfeld. Σκάσε. Και ο Chandler είναι ίσως ο καλύτερος χαρακτήρας. Έχει τα πιο δυνατά αστεία, άγχη, ανασφάλειες με τις οποίες μπορείς να ταυτιστείς γιατί πολύ συχνά η ζωή είναι σκατά και όλα αυτά οφείλονται στο γαμάτο delivery του Matthew Perry. Οπότε αν μπορείς, κάνε μια παλικαριά να χαλιναγωγήσεις λίγο αυτή την ασυγκράτητη εναλλακτικότητά σου για λίγες μέρες, και αν δεν μπορείς να καταλάβεις πως κάποιοι στεναχωριούνται τόσο με το θάνατο ενός ανθρώπου που δεν γνώρισαν ποτέ από κοντά, δεκτό, μη στεναχωρηθείς μαζί μας, απλώς δείξε λίγη διακριτικότητα και βούλωσέ το. Ό,τι είπε. Όση ώρα μιλούσες, είδα ένα επεισόδιο. Μέτριο.